φίλη, ανυπομονώ να έρθω το Σάββατο το πρωί για να σε δω. Μέγα ψέμα. Προχωράμε. Όχι, γιατί. Όχι, ναι, δεν βλέπεις την αλήθεια στα μάτια μου. Ναι. Πρέπει να βάλουμε μια κάμερα να τη βλέπει και ο κόσμος την αλήθεια στα μάτια σου. Λοιπόν. Είναι η πιο ωραία περίοδος του χρόνου τώρα. Θα κάνω ένα μικρό ραντ στην αρχή. Η προχριστουγεννιάτικη περίοδος είναι η καλύτερη περίοδος. Άκουσε με λίγο. Μη με τρελαίνεις. Είναι 9 Νοεμβρίου. Είναι καμία προχριστουγεννιάτικη περίοδος. Είναι προχριστουγεννιάτικη. Όχι, 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 όχι. Καμία προχριστουγεννιάτικη. Είναι 9 Νοεμβρίου. Το καταλαβαίνεις ότι. Έχεις ζει λίγο έξω να δεις που ξεκινάει και στολίζουν. Ναι, επειδή ο κόσμος δεν είναι στα καλά του, το καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει ότι είμαστε στην προχριστουγεννιάτικη περίοδο. Είναι 9 του Νοέμβρη. Είμαστε λίγο πριν την προχριστουγεννιάτικη περίοδο. Τι να πω, είσαι από αυτούς τους τύπους δηλαδή, που στολίζουν από όχι, τώρα. Όχι, δεν στολίζω. Στολίζω 24-12 ώρα στολίζω. Βγάζουν δηλαδή τα Halloween και κατευθείαν βάζουν τα, τα λαμπάκια. Δίκιο. Είμαστε λίγο πριν, λοιπόν, μην με σταυρώνεις άλλο. Είμαστε λίγο πριν είναι, που είναι η καλύτερη περίοδος του χρόνου. Μα μέσα στο σπίτι μου τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Μέσα στο σπίτι μου. Εντάξει. Προχωράμε. Δεν ξέρω τώρα, μα που συντώνησες. Πάρ' το λόγο μόνος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη Master. Γενικά το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια σχετική μονιμότητα μέχρι τώρα. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Και θα τα σχολιάσουμε τώρα συνολικά, 4 όμιλοι κλασικά. Ξεκινάμε με τον πρώτο. Εσύ ό,τι θέλεις, γιατί έχεις και τα γούρια σου. Από που μου πεις θα ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε κανονικά. Κανονικά, κανονικά, εδώ, κανονικά. Εντάξει, είπαμε. Τώρα ελπίζουμε να μην έχουμε θέμα την ηχογράφηση τώρα που το γυρνάμε πάλι. Είπαμε, θα τα κόβουμε και θα κάνουμε κομμάτια-κομμάτια. Το πάθημα έγινε μάθημα. Έτσι. Φυσάμε και το γιαούρτι πλέον. Πάμε. Λοιπόν. Άκουσα με λίγο. Στον πρώτο μου λόγο βλέπω πολλά παράδοξα πράγματα γενικά. Επιβεβαίωρες την εισαγωγή μου, μ' άρεσε. Έτσι. Λοιπόν, στην πρώτη θέση είναι normal αυτό που βλέπω. Δηλαδή είναι αμφιδέξη, κλασική. Βγάλανε εμφανίσεις. Ναι, α, τις είδα. Είναι, μιλάμε τώρα, κοσμογονία αυτό. Έχω να δω καινούργιες εμφανίσεις αμφιδέξεων και να έχουν όλοι εμφανίσεις αμφιδέξη. Ούτε μπορεί να μην είχαμε καν την κορώνα, να μην είχε. Να είναι τόσο παλιά, δεν ξέρω. Είναι ανανεωμένη αμφιδέξη. Είναι λίγο πιο μαζεμένη αμφιδέξη. Περίεργο φαινόμενο. Ναι, δηλαδή εμείς είχαμε συνηθίσει άλλα πράγματα, παιδιά. Τώρα μας βγάζετε εκτός προγράμματος. Δηλαδή, οκ. Okay. Στο μόνο που έχουν μείνει σταθεροί είναι στις παρουσίες στο γήπεδο. Ότι θα μπουν ή θα το κερδίσουν το παιχνίδι ή θα σου βγάλουν το λάδι, ναι, για να τους καταβάλεις. Πρώτη θέση. Θεωρώ ότι για αμφιδέξιους ο όμιλος είναι σχετικά εύκολος. Ναι, θεωρώ ότι για αμφιδέξιους ο όμιλος είναι σχετικά εύκολος και μπορούν να πλασαριστούν, είναι πολύ νωρίς, αλλά θεωρώ ότι μπορούν να πλασαριστούν πολύ εύκολα σε αυτόν τον όμιλο. Το ακούω, εντάξει, το ακούω. Θεωρώ. Έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό? Φαίνεται ότι είναι στις ομάδες που είναι μια ταχύτητα πάνω από το μεγαλύτερο μέσα, θα πω το 75%. Κλασικά δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά, δηλαδή πέρα της πλάκας που κάνουμε, η απόδοση μένει ίδια. Μου αρέσουν πολύ, δηλαδή δεν τους φοβάμαι καθόλου. Εγώ θέλω να πω ότι χάσανε μόνο μέχρι στιγμής από μια ομάδα η οποία θεωρητικά τους γνωρίζει. Δηλαδή, τα Πιστόλια. Τους ξέρει χρόνια στη διοργάνωση, που είναι τα Πιστόλια πραγματικά. Ψιλοξέρουν το παιχνίδι τους, πρέπει να έχουν κάνει και πολύ scouting, να ξέρεις. Βλέπει ο Γιώργος ο Λιολιός. Σίγουρα, άσχετα με το παραδέχεται. Είμαι σίγουρη ότι είναι ο κρυφός του πόθος αυτός. Το κάνει, κάθεται, κάνει scouting στους παίκτες και μετά κατεβαίνει και το παίζει. Ότι καλά, έχουμε έρθει εδώ πέρα για το τίποτα. Να τρέξουμε, να ξεκινήσουμε. Δεν έχει σχολιάσει ποτέ για scouting πάντως. Είναι καλή πάσα που μου δίνεις. Θα το ρωτήσω την επόμενη φορά. Είναι αυτός ένας. Θα το ρωτήσω. Λοιπόν, το παράδοξο όμως για πολύ νωρίς είναι ότι βλέπω πολύ ψηλά τους Komodo Dragons. Θα σου πω, ήταν παραπλανητική εικόνα του κυπέλου. Γιατί δεν κατεβαίνανε. Τα βαριά χαρτιά. Ναι, κατεβαίνανε επί συνθηκών τέλος πάντων για να παίζουν τα παιχνίδια, θεωρείς. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που κατέβηκα, νομίζω ότι είναι ρε παιδάκι μου, μαστεράτη ομάδα. Δηλαδή, έχουν παίχτες με ποιότητα που κολλάνε στο παιχνίδι της Master.
Ναι, εγώ δεν το είπα με την έννοια του roster τους ότι το βλέπω παράδειγμα. Το είπα, ρε παιδί μου, ότι γενικότερα ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν σε μια κατηγορία θεωρώ ότι θέλουν λίγο χρόνο προσαρμογής. Και ιδιαίτερα στη Master, η οποία η Master θεωρώ ότι είναι η πιο δύσκολη κατηγορία. Ακόμα και από την Elite θεωρώ ότι η Master είναι πιο δύσκολη για να προσαρμοστείς. Okay. Με αυτή την έννοια το λέω ότι φαίνεται να μην ζορίζονται και να έχουν βρει ρυθμό πολύ νωρίς. Όχι ότι το δεν τους πιστεύω. Κόμμα των Dragons είναι. Μην τα ξεκινήσουμε. Αδέρφια τώρα, Κόμμα των Dragons είναι. Θέλω δηλαδή να είναι σε υψηλές θέσεις. Τους συμπαθώ. Ναι. Αλλά με αυτή την έννοια το λέω ότι προσαρμόστηκαν πολύ γρήγορα και αυτό δεν το περίμενα. Εντάξει. Μπράβο τους. Μπράβο. Εγώ το περίμενα. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε πιστόλια. Τα οποία είναι στο 2-2 τώρα. Ξεκινάω να πιστεύω αυτό που μου έλεγε ο Γιώργος Ολιόλιος τη τελευταία φορά που τον είδα. Όποτε τα πιστόλια είναι λίγο φαβορή, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Όταν είναι λίγο outsider, κάνουν τα καλύτερα του μάτς. Περίμενε λίγο. Όταν είναι φαβορή στα χαρτιά ή όταν τους στα χρήσει κάποιο. Δηλαδή, πήγε εσύ, ας πούμε, συνέντευξη και του είπε, είστε φαβορή σήμερα. Όχι. Μου είπε ότι λόγω βαθμολογίας είμαστε οριακά 51-49 φαβορή. Και αυτά είναι τα κακά μας μάτς. Α, οκ. Okay, το σχολίασε μόνος του. Ξεκινάω να το πιστεύω κι εγώ δηλαδή πλέον. Ότι πρέπει να είναι στη θέση του underdog για να αποδίδουν. Ναι, αυτό ισχύει. Πάντα το κάνανε τα πιστόλια και κάνανε κάτι νίκες οι οποίες δεν τις πίστευες ότι κερδίσαν τα πιστόλια. Ή κάνανε κάτι ήττες. Μα καλά, πώς χάσανε τα πιστόλια. Ναι. Ισχύει αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι δηλαδή, πιστεύεις σε λύση να κατεβαίνουν πάντα με το τίτλο το outsider. Ισχύει, δεν ισχύει. Πώς θα γίνει αυτό. Μπορεί να κάνω αυτό. Εκτός και αν τους δώσει κανένας άλλος κίνητρο. Δηλαδή, χρειάζεσαι λίγο και το κίνητρο. Εσύ είσαι καλή σε αυτά. Εγώ δεν μπορώ να τους πω, ρε φίλε, ότι είναι outsider. Οκ, okay, είναι ένας όμιλος ο οποίος είναι μοιρασμένος, θεωρώ. Ναι. Δηλαδή, τα πιστόλια. Με εξαίρεση την ήττα που κάνανε χθες, προχθές ναι. Όταν ήταν. Θα πάρουν τις νίκες που πρέπει. Κι εγώ συμφωνώ. Δεν θα ζοριστούν απέναντι σε πολλούς. Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορούν να πάρουν, ας πούμε, και την Αγκουανίλα. Ναι. Απλά πρέπει να πηγαίνουν και να λένε, παιδιά, στο μυαλό μας είμαστε outsider. Ναι, μπορεί θεωρητικά να είναι outsider στην Αγκουανίλα. Θεωρώ ότι, ας πούμε, μπορούν να την πάρουν. Ναι. Απ' την άλλη, όμως, είναι ομάδα η οποία μπορεί να χάσει από τον οποιονδήποτε. Ναι. Να κερδίσει την τριμποδοκρατία που να χάσει από τις Pink Paper. Παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη. Παραδείγματα. Εγώ τα βάζω απλά να μιλάω με στοιχεία. Ναι, 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 ναι. Γενικά όμως, εντάξει, ίσα βάρκα ίσα νερά είναι μέχρι στιγμής. Στο 2-2. Οκ. Okay. Μαζεύονται κι αυτοί σε γενικές γραμμές. Έχουν, θα το ξαναπώ, έχουν σε πολύ καλά φεγγάρια το Γιώργο το Λιόλιο. Αν τραβάνε και οι υπόλοιποι μαζί του και τον αφήνουν να παίξει το παιχνίδι που μπορεί να παίξει. Γιατί άλλο να κάνεις κάτι συγκεκριμένο το οποίο το κάνεις καλά και να πρέπει να κάνεις και άλλα τα πράγματα πάντα, όλα, ναι. Και να ρίχνεις την απόδοσή σου. Αν ακολουθούν και κάνουν οι υπόλοιποι αυτά που πρέπει, δεν θα έχουν πρόβλημα τα πιστόλια. Χάρη σου από Διονυσίου θα πρέπει να τρίβει τα χέρια του με αυτό που του λέω. Χάρη σου δίνω τώρα τι πρέπει να κάνεις για να πάει η ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται και να τη δούμε σε άλλες καταστάσεις επιτέλους. Έτσι. Για προχώρα. Πάμε Pink Paper, το οποίο είναι και αυτό στο 2-2. Το Pink Paper κάθε φορά που ξεκινάει η σεζόν λέμε ότι μπορεί να αργήσει να βρει τα πατήματά του ή να μην είναι τόσο ψηλά και τα λοιπά και κάθε φορά μας διαψεύδει. Κάθε φορά. Εγώ θεωρώ ότι το Pink Paper είναι τυχερό που βρίσκεται σε αυτό τον όμιλο. Συνεχίζει. Πάω να το σώσω λίγο εγώ και λιγαρία, παπ, σιγά που θα το σώσεις. Θεωρώ ότι είναι τυχερό, ότι είναι ένας βατός όμιλος για αυτούς και τσούκου τσούκου θεωρώ ότι τα ψέματα. Με τα ψέματα, με τα ψέματα. Θα πάρουν κάποια παιχνίδια που θα τους βοηθήσουν ίσως στην πορεία. Έχουν λίγο πιο νεανικό ρόστερ φέτος, νιώθω εγώ. Δηλαδή από το summer και μετά έχουν κάνει κάποιες προσθήκες που είναι λίγο πιτσιρικάδες. Ναι. Που βοηθάνε. Ναι ρε παιδί μου, βοηθάνε όμως ότι να πάμε να σταθούμε αξιοπρεπώς στην κατηγορία και ό,τι γίνει ή βοηθάνε. Δεν εσύ, ξέρω. Θα μου πεις εγώ νιώθω ότι το Pink Paper έχει πάντα την οτροπία του πάω να νικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Αυτό νιώθω εγώ. Αυτό μου βγάζουν. Τώρα το τι θα γίνει μέσα στο παρκέ, εγώ σου λέω ότι υπάρχει μια
προσθήκη νεανική και ένα πνεύμα λίγο πιο γρήγορο μπάσκετ κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Οκ. Okay. Εντάξει, μέχρι στιγμή, ρε παιδί μου, καλά στέκονται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι μια χαρά. Και είναι ο Φώτης, ξέρω εγώ, στην κατηγορία. Το 2-2 είναι κομπλέ. Αλλά εγώ επιμένω ότι. Ωραία, εντάξει. Μια χαρά. Είναι ο μόνος όμιλος που θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Εγώ θεωρώ. Ωραία. Θα δούμε. Στην πορεία. Έχουμε πολύ πρωτάθλημα μπροστά μας. Πρώτη φάση, δεύτερη φάση. Το βλέπουμε εδώ πέρα χαμός στο ίσωμα. Ναι, ναι, ναι. Η ODB τώρα, ενώ λίγο απογοητεύτηκα στο κύπελο που τους είχα δει, στο πρωτάθλημα έχουν δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ούτε τώρα είναι καλά. Δεν είναι, αλλά έχουν πάρει δύο νίκες, οι οποίοι είναι ψυχολογίας. Ισχύει. Που θα τους βοηθήσουν για τη συνέχεια. Γιατί ρε παιδί μου, καλό ή κακό στο κύπελο είναι λίγο και επίσημα φιλικά. Δεν είναι για όλου. Εντάξει, δεν γίνονται πολλά, αλλά κατά να πάνε στο ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Είναι λίγο να βρεθούμε, γιατί δεν προλαβαίνουν όλοι να κάνουν φιλικά στα γήπεδα. Οκ. Ναι. Okay. Είναι πολύ σημαντικό τώρα μετά τις κατραπακές που έχουν φάει στο κύπελο να κάνουν νωρίς μερικές νίκες. Να δουν λίγο πώς πάει, να δουν λίγο πού υστερούν, πού υπερτερούν, να αποφασίσουν λίγο. Μα θέλω να κάνω κάποιες προσθήκες στην Black Friday που είναι, ξέρω εγώ, σε δύο εβδομάδες. Ναι. Είναι καλό που έχουν κάνει αυτές τις νίκες τώρα και θα τους δώσουν μπουστάρισμα. Ισχύει. Και αυτοί καινούργοι στην κατηγορία με wild card από το summer, γιατί τους είδαμε καλούς πήγαν στο Final Four. Λες, κάτσε. Έπρεπε να πάνε στη Master. Οκ, okay, μέχρι στιγμής. Μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Τώρα στη συνέχεια θα δούμε. Λίγο να μετριάσουμε τα νεύρα μας, γιατί εάν υπάρξουν αποχωρήσεις, θα είναι, έχουμε... Ναι, είναι κρίμα. Θα είναι πολύ μεγάλο κρίμα. Λίγο να ηρεμήσουμε, γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και όταν θα καίει η μπάλα στην πορεία, γιατί τώρα στις πρώτες αγωνιστικές, είναι λίγο αναγνωριστικές για όλους. Ναι, ναι. Μετά το Δεκέμβρη που θα αρχίσουν λίγο να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε λίγο να μαζευτούμε όσοι είναι. Εντάξει. Πάμε Brothers United, το οποίο είναι στο 1-3 και θα πω ότι ήταν όχι από αρκετά έως πολύ αναμενόμενο. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Οκ, okay, γιατί? Γιατί έχουν αποδυναμωθεί αρκετά, ειδικά στη γραμμή των ψηλών. Επειδή έφυγε ο BG's. Και ο Κανελόπουλος. Οπότε πέφτει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον Παύλο. Έχουν κάνει βέβαια προσθήκες και κατεβαίνουν με πιο μεγάλο ρόστερ. Okay. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε μάθει να παίζει με λίγο πιο κλειστό ρόστερ. Ναι. Δηλαδή, αυτό, είναι το ένα θέμα. Αυτό φταίει. Θέλει λίγο το χρόνο της να μάθει να παίζει με λίγο περισσότερο κόσμο στον πάγκο. Ναι. Και το άλλο θέμα είναι ότι τώρα, επειδή είναι και πολύ καινούργιοι. Και να μετατοπίσει και το παιχνίδι της. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ας πούμε, okay, μπορεί οι Brothers να είναι μια σταθερή ομάδα της Master, αλλά έχει κάποιες εσωτερικές αλλαγές οι οποίες τη βάζουν σε μια κατάσταση καινούργια για αυτήν. Ναι. Δηλαδή, γενικότερα οι Brothers είναι μια ομάδα η οποία πάντα με μπερδεύει. Ναι. Σε οποιαδήποτε συνθήκη είναι εδώ, είτε χειμερινού, είτε καλοκαιρινού, είτε κύπελο, είτε πρωτάθλημα, είτε οτιδήποτε. Ενώ πάντα πιστεύω ότι θα είναι στην επικίνδυνη ζώνη και ότι πάντα έχει πιθανότητες να πέσει, πάντα κάνουν ένα γύρισμα, παίρνουν τα παιχνίδια που πρέπει. Στα summer τα πάνε πάρα πολύ καλά. Γενικά το λέω. Κάνουν κάποια γυρίσματα, στο χειμερινό σου λέω τώρα, κάνουν κάποια γυρίσματα και σώζουν την κατάσταση. Εκεί που δεν το περιμένεις, δεν ξέρω, είναι. Είναι ομάδα buzzer beater, ίσως. Και τη αρέσει αυτά τα παιχνίδια, μπορεί, γιατί μπορεί, είναι κίνητρο. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Είναι σαν τα πιστόλια λίγο πιο ακραίο βαθμό. Που τους βάζεις και στη θέση του underdog και σου ξεπετάγονται και παίζουν πολύ καλύτερα. Ναι, αλλά μόνο όταν είναι, ρε παιδί μου, ειδική συνθήκη. Δηλαδή, όλη τη χρονιά μπορεί να πηγαίνουν από τη μία ήττα στην άλλη, δεν ξέρω τι, και να πάρουν κάποια μάτς που πρέπει, συγκεκριμένες ομάδες, λες και τις στοχεύουν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, εσύ μπορεί να λες ότι είναι αναμενόμενο, εγώ ακόμα διατηρώ μια επιφύλαξη, γιατί είναι κλασική εικόνα Brothers αυτή, okay, που στην πορεία την αλλάζεις. Το ακούω, το ακούω. Αυτό που δεν δέχομαι είναι το επόμενο που υπάρχει από κάτω. Ναι. Της, τρέφει και μεγάλη αγάπη στην Αγκουανίλη. Ρε φίλε, είναι πολλά τα χρόνια, ναι, είναι εντάξει. Άλλη το, σχέση. Το λέω πια. Καλά, το λέω, δεν λέω με κακία. Ναι, και δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Αγκουανίλη αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε τώρα, βρίσκεται στη ζώνη του υποβασμού. Έχει κοκκινάκι γύρω-γύρω. Και δεν παίζει και ωραίο μπάσκετ.
Δηλαδή θα τα δεχόμουν ακόμα και να πέσει, να τη βλέπαμε στην Evolution. Δεν θυμίζει σε τίποτα το μπάσκετ στην Αγκουανίλα. Η Αγκουανίλα έμπαινε μέσα και μας έχει σίδερα. Η Αγκουανίλα έμπαινε μέσα και ήταν όλοι πω. Υπήρχε στην ατμόσφαιρα κάτι. Τώρα αυτή είναι σαν σάκος του μπόξ. Τρελά. Passive aggressive. Ναι. Δεν ξέρω ρε Βασίλη, πες μου λίγο γιατί πολύ έχω στεναχωρεθεί. Κοίτα, έχουν κάποιους σημαντικούς απόντες. Τώρα γυρνάνε κάποιοι, από ό,τι άκουσα και σε μια συνέντευξη. Οκ. Okay. Τι να σου πω. Εγώ, κοίτα, το know-how το έχουνε. Οπότε, ακόμα και στα κακά τους φεγγάρια, νομίζω ότι δεν είναι τόσο... Δεν θα επικρατεί μια καταστροφολογία εκεί πέρα από πω τι κάνουμε τώρα, θα πέσουμε, κάντε, βρείτε τρόπο να το γυρίσουμε. Ρε φίλε, δεν ξέρω, είναι σαν να μην έχουν βγάλει το μανδύα τη σελίδα ακόμα από πάνω, που υπήρξε μια κατρακύλα θεωρητικά στην Elite. Εντάξει, και τους okay. Έχει πάρει λίγο μπάλα, τι να σου πω τώρα. Εγώ νιώθω ότι θέλουν 2-3 εβδομάδες καλά αποτελέσματα, δηλαδή να κάνουν ένα καλό σερί, να πάρουν λίγο ψυχολογία και μετά θα γυρίσει ο τροχός. Λείπει βέβαια ο σκάουτερ της ομάδας, ήταν στην Ιαπωνία από ό,τι έμαθα. Αυτό γι' αυτό σου λέω, έρχονται κάποιες. Ήταν στην Ιαπωνία, έκανε ταξιδάκια. Να γυρίσει λίγο να δούμε, γιατί τώρα αυτό ο Αγκουανίλε δεν. Γενικά, εμένα η τελευταία κλείνω τριάδα. Κλείνω τα μάτια μου γιατί δεν μπορώ να το βλέπω. Ναι. Γενικά, για μένα η τελευταία τριάδα αυτού του ομίλου είναι λίγο έκπληξη. Ισχύει. Αλλά. Γενικά. Αλλά είπαμε όμως ότι η Έλα Πούσε αντιμετωπίζει κάποια εσωτερικά προβλήματα. Ναι. Έτσι. Απλά αντίστοιχα με αυτό που λες και εσύ, με αυτή την εικόνα που έχουμε τόσα χρόνια, μου κλωτσάει λίγο σαν εικόνα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά την Έλα Πούσε με τις απουσίες τώρα αυτή που έχει και κάποιες ατυχίες. Εγώ την περίμενα ότι θα είναι χαμηλά. Okay. Δεν σκοράρει εύκολα. Δηλαδή, δυσκολεύεται να κάνει ακόμα και το απλό. Να φτάσει στο καλάθι σου. Έχει χάσει αυτή την έγκλη που είχε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω. Ναι, ρε παιδί μου. Θέλει μια ενίσχυση, εγώ θεωρώ. Εντάξει, Black Friday έρχεται. Θέλει μια ενίσχυση. Okay. Και με το κύπελο που είδαμε. Ένα φυσιολογικό μου φαίνεται. Έχουν και κάποια δικά τους θεματάκια που ίσως πρέπει να λυθούν για να λυθούν και οι ίδιοι μες στο γήπεδο. Γενικότερα η Έλα Πούσε, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, δεν πείθει με κανέναν τρόπο. Δηλαδή. Ασθενή, εγώ θεωρώ. Εντάξει. Εσύ τώρα το λες ότι με βάση ονόματος ότι περίμενε να είναι πιο ψηλά. Αλλά. Όταν λέμε Έλα Πούσε, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό μου έρχεται μια ομάδα η οποία είναι στη Μάστερ και συνήθως είναι ψηλά. Ναι. Από τα χρόνια που είμαι εγώ τουλάχιστον. Σου είπα, είναι μια περίπτωση όπου η ομάδα ασθενεί. Okay. Πρέπει να το λύσει κάπως αυτό. Τώρα θα κάνει προσθήκες, θα κάνει κάποια συζήτηση, θα. Πρέπει να βρει μια χρυσή τομή όμως. Γιατί με την εικόνα αυτή, αν συνεχιστεί, δεν βλέπω σωσίβιο εγώ. Ωραία, τώρα το έχουμε μαυρίσει τελείως. Λοιπόν, πάμε νέα τριποντοκρατία, η οποία νομίζω ότι έχει πληγωθεί πάρα πολύ από το λειψό της ρόστερ και τις απουσίες που έχει να διαχειριστεί. Ναι, ποιος της θέλει που έχει απουσίες. Εγώ απλά κάνω το σχόλιο, δεν λέω. Έχουν κάποιον τραυματία, εννοώ. Κοίτα, ο Μπίτσος από ό,τι ξέρω είναι στρατό. Ωραία. Εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή και κάποιος να πάει να πει. Ένα πράγμα κάνουν οι άντρες στη ζωή τους, το στρατό. Και δεν το κάνουν κι όλοι, έτσι, να τα λέμε όλα. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί. Ο διαμαντής δεν καταλαβαίνει, ενώ μου κάνουν και like, χεράκια. Εντάξει, το ξέρουν ότι ο Μπίτσος θα πάει φαντάρος. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρεις. Okay. Άλλος να είναι ένας τραυματισμός στον οποίο δεν τον περιμένεις και σου έρχεται. Και άλλο αυτό. Οκ, okay, περιμένω να γυρίσει ο Ιατρίδης που ήταν τραυματίας στο παιδί πολύ καιρό, που ούτε πέρσι έπαιζε. Θα γυρίσει ο Ιατρίδης που θα είναι σημαντικότατη προσθήκη. Ο Κυριαζής έφυγε το καλοκαίρι, παίζει κανονικά, οπότε είσαι μείον 3 με το καλημέρα σας. Ωραία. Ναι, το ξέραν, τα ξέραν όλα αυτά. Έξι. Και ξέραν ότι η κατηγορία έχει αλλάξει. Για τριποντοκράτη και για το ρόστερ που υπάρχει ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, είναι εύκολος ο όμιλος. Δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Πλασματικά έστω στην τελευταία θέση. Τι να σου πω. Το έχουν δει λίγο πιο χαβαλέ και θεωρούσαν ότι θα είναι λίγο πιο. Ότι εντάξει, πάμε να το κάνουμε κι αυτό και την έχουν πατήσει. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν ξέρω. Εμένα με προβληματίζει πάντως ότι, ας πούμε, ακόμα και από την Αγκουανίλε που
μέχρι τώρα δείχνει να είναι στην ίδια μοίρα και πάλι έχουν χάσει οριακά, αλλά έχουν χάσει, ας πούμε. Δεν θα συγκρίνουμε την Αγκουαμήλο με την τώρα, που πρόδειξα ακριβώς προς το είπα, που σου λέω τώρα είναι στην ίδια μοίρα. Πάντως, αυτή δεν είναι εικόνα πρωταθλητή που έχει έρθει την Evolution. Συμφωνώ. Έτσι, συμφωνώ. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουνε, αλλά αυτή η εικόνα πρωταθλητή δεν είναι. Κατεβαίνουμε τώρα αυτοί που είναι να κατέβουμε, αν κατέβουμε κάτι εξάδες ανάγκης, κάτι εφτάδες, τι γίνεται. Γιάννη, κάνε τα κουμάντα σου. Οκ, ο Γιάννης είναι στο εξωτερικό, το ξέρουμε. Εντάξει, και από το εξωτερικό πάντα κάνει. Ναι, απλά λέω ρε παιδί μου ότι γενικότερα όλα αυτά που λες τα γνωρίζουμε ότι θα γίνουν. Έτσι. Ή δεν έχουν κάνει σωστή επιλογή ρόστερ, ή τώρα που βλέπουν ότι δεν βγαίνει αυτό το ρόστερ, να το ενισχύσουν. Για να δούμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ωραία, ωραία. Πάμε. Πάμε δεύτερο όμιλο, ο Χριστός και η Παναγία. Εδώ τώρα. Είναι Βιετνάμ είναι αυτό. Εδώ δεν είναι όμιλος. Αυτό έχουν είναι Βιετνάμ. Μπει όλα. Εδώ. Γελάει. Μπράβο σε αυτό το AI που έχει φτιάξει τους ομίλους. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκε να φτιάξει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Μιλάμε τώρα. Εντάξει, το βλέπω και γελάω κι εγώ. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από εδώ. Γιατί μπράβο, ναι. Άκουσα κάτι. Κάποιος περιμένει. Γιατί άκουσα κάτι συνεντεύξεις. Με κάνανε και tag από κάτω. Σε κάνανε tag. Ναι, ναι, όχι οι ίδιοι. Με κάνανε τρίτα άτομα tag. Δεν να το ακούσω. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να μπω να δω τι γίνεται. Ναι. Και μπήκα και είδα τον coach το Grand Μαναρίων. Μαναρίων. Ο ναι. οποίος μας έλεγε, δεν θα πω όλη τη συνέντευξη, μας ενημέρωνε ότι τα μανάρια δεν θα πέσουν. Προσπαθώ να σκεφτώ με αυτό που βλέπω τι είναι στη θέση μπορούν να πάρουν τα μανάρια για να σωθούν. Κοίτα, και μετά έχει ψωμί. Πέραν της φάσης αυτής, της πρώτης φάσης των ομίλων. Ρε παιδί μου, μιλάμε για τώρα. Okay. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, δηλαδή... Εγώ αυτή την τριάδα, αυτή τη στιγμή που βλέπω κόκκινη, θεωρώ ότι είναι η πρώτη υποψήφια για να πέσει με ερωτηματικό που θα παιχθεί στους Golden State. Δηλαδή, ένας από αυτούς τους τρεις πρέπει να πάρει από κάτω τον Golden State ναι. για να καταφέρει να παραμείνει. Εγώ νομίζω ότι είναι όμιλος δύο ταχυτήτων. Το 1 μέχρι το 5 νομίζω έχει κλειδώσει. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή για να αλλάξει αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει φοβερή να αλλαγή. Να κανένα παιχνίδι το οποίο να έχει απουσίες. Να... Όχι, όχι. Να γίνει συνολικά μια φοβερή αλλαγή. Δηλαδή δεν κάτι ξέρω. Να γίνει πολύ συντρακτικό. Και όλο το γλέντι είναι το 6 για μένα. Εγώ το στοίχημα πάντως θα το βάλω. Ναι. Δεν θεωρώ ότι τα μανάρια θα μένουν στην κατηγορία. Θα πέσουν, ναι. Πρώτο φαβορή για φούντο γλυκερία τα μανάρια. Δεν ξέρω αν είναι πρώτο φαβορή. Δεν ξέρω αν είναι πρώτο φαβορή. Δεν θεωρώ όμως ότι μπορούν να σωθούν. Εκτός κι αν είπαμε στοχεύσουν τους Golden State. Και πάνε να τους χτυπήσουν. Και πάνε να τους χτυπήσουν. Εγώ λέω ότι είναι αυτό. Επαληθεύω αυτό που λέω προηγουμένως και λέω ότι όλο το παιχνίδι είναι το 6. Δεν ξέρω αν θα πάνε τα μανάρια να κλειδώσουν αυτή τη θέση. Γιατί το ίδιο βλέπουν και οι Gladiators, το ίδιο βλέπουν και οι Most Wanted, το ίδιο θέλουν να κρατήσουν και οι Golden State. Εγώ λέω να ρωτήσουμε την Ovibet. Ναι. Τα στοιχεία που τι απόδοση δίνει. Τι απόδοση δίνει το να μείνουν και να πέσουν. Να ξέρουμε, παιδί μου, αν πληρωθεί ο ένας ή ο άλλος, να ξέρουμε τι λεφτά θα βάλουμε. Ωραία. Μη τώρα, άμα είναι καλή, γιατί εγώ είπα το άλλο. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα. Δηλαδή, δεν θα μπουν σίγουρα στον 4-5-6. Αυτό πιστεύω εγώ. Ούτως ή άλλως έχουμε συνηθίσει να μας στέλνει κουβάδες ο Τάτα. Θα παίρνει μετά πάλι. Έκανε. Θα πάει στον κολό, θα φέρει τις κουβάδες μπορεί πάλι να το εκεί έκανε πέρα. Ναι, για να πάρει το κίνητρο που χρειαζόταν η ομάδα. Έτσι, γιατί ναι, ναι. Στιγμή, ξέρεις, είναι. Κάθε χρόνο ξέρει τι κάνει. Μπορεί να είναι στα αποδυτήρια και να κοιτάνε, ξέρω εγώ, το ταβάνι και να λένε Χριστέ μου, τι κακό μας έχει βρει φέτος. Θέλουμε μια βενζίνη. Ένα κάτι, κίνητο. Ένα... Ναι. Εγώ συγγνώμη, Τάσο. Δεν θεωρώ ότι. Θα συνεχίσετε να έχετε χώρο στη Μάστερ στο συγκεκριμένο όμιλο. Ωραία, αυτό. Ωραία. Απόψη μου. Τώρα θα μου την τρίψετε στη μούρη, θα φανεί στην πορεία.
Γιατί τα έχω ξαναρίξει τα μανάρια και μου τα έχουν ξανατρέξει. Πέρσι, πώς ήμασταν, ναι, μην την έσαι. Να το λέμε. Λοιπόν, most wanted. Θα ξαναπώ αυτό που είπα στο προηγούμενο, δύο πόντα σα πριν, ότι αν οι most wanted δεν σκληρύνουν, δεν παίξουν ξύλο, δεν πρόκειται να πάρουν νίκη. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, δεν αρκεί μόνο η έκρηξη σε αυτή την κατηγορία. Πρέπει να μάθεις να δίνεις μάπες. Ναι. Μπασκετικές, έτσι, μην έρχεσαι να πλακώνεις τα μπουνίδια τώρα. Ναι. Πες, δεν βλέπω λίγο. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Δηλαδή το... Και η περιραίωση ατμόσφαιρα γύρω από τους most wanted τώρα είναι νομίζω λίγο περίεργα. Γιατί είναι πολύ μεταβατική περίοδος. Λοιπόν. Και για να βρούνε τώρα. Γιατί δεν έχουν αναγκαστεί ποτέ να παίξουν αυτό το μπάσκετ που λες. Μπράβο. Είναι μια κατηγορία, όπως προείπα, πολύ πολύ δύσκολη. Είναι ένας όμιλος τερατώδης. Ο πιο δύσκολος όμιλος που θα δούμε να παίξουν. Είναι ένας όμιλος τερατώδης. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Εάν τους πάρει και από κάτω, έχει τελειώσει. Ναι. Έχει τελειώσει η κατάσταση για τους most wanted. Δηλαδή. Απλά μετά δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένω. Άμα είναι να του πάρω από κάτω, ή ο Σάκη θα πρέπει να βρει τρόπους και άτομα να ξεκλειδώσει τους παίκτες του, ή να. Κοίτα, τους σίγουρα το ψάχνει. Να κάνει αυτές τις συζητήσεις, τις ωραίες που κάνει ο Σάκη, που του βάζει κάτω και μιλάει. Έχει και αυτό το λέγει ο Σάκη το ωραίο που σε πείθει. Και ακόμα και αν δεν σε πείθει, μπορεί να σε πείσει ότι μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την Άκη, δεν ξέρω εγώ ποιον. Να κάνει κάτι. Ο Σάκης σίγουρα κάνει τις κινήσεις του, σίγουρα. Οκ, okay, ναι, και εγώ το πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι είναι νηθίτσα αυτό στα κάθε. Κοιτάξτε. Εγώ δεν κάνω αυτή την κατηγορία. Τι μπορεί να. Την καλή έννοια το λέω, δεν το λέω. Τι μπορεί να αρπάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, ρε φίλε. Η αρχή και το τέλος είναι το ξύλο. Θα το λέω, θα το ξαναλέω. Αν δεν σπροχτείτε, δεν θα πάρετε νίκη. Αυτά. Δεν έχω κάποιο άλλο σχόλιο ή με κάλυψες. Ναι, θεωρώ δηλαδή ότι η θέση που έχουν αυτή τη στιγμή είναι αρμόζουσα. Συνεχίζουμε. Πάμε με Gladiators. Ναι, εντάξει. Να πω ότι γενικότερα είναι πολύ safe για μια τέτοια κατάσταση όπως επικρατεί εδώ πέρα, που υπάρχει δεύτερη φάση. Ναι. Γιατί ακόμα και να φας όλα τη λέζα στον όμιλό σου, στη δεύτερη φάση έχεις ακόμα ελπίδα να σώσεις την παρτίδα. Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Κοίτα, οι Gladiators. Δεν το λέω για τους Gladiators μόνο. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα σου πω εγώ τους Gladiators. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι είναι τρεις ομάδες που είναι τελευταίες, οι οποίες δεν έχουν κάνει νίκη. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα μοτίβο εδώ πέρα. Γι' αυτό το λέω ότι είναι τυχερή που έχει αλλάξει λίγο το σύστημα. Παίζει ναι. Τους Gladiators. Κοίτα, οι Gladiators έχουν κάνει αλλαγές στο roster. Έχουν φέρει δύο αρχηγούς ομάδων, δύο πρώην αρχηγούς ομάδων. Ναι, γενικότερα, ναι. Δεν παίζουν άσχημα. Κοίτα, η εικόνα που δείχνουν δεν είναι αντιπροσωπευτική του 0-4. Ναι, δεν παίζουν άσχημα και έχουν πάει να κάνουν και μια μεγάλη ανατροπή. Δεν την ολοκληρώσανε. Από το μείον 22. Ναι, δεν την ολοκληρώσανε στο τέλος, οκ, okay, αλλά... Οκ. Okay. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Δηλαδή, ας πούμε, άνοιξε το match με τους γκουρούδες για παράδειγμα. Που οκ, okay, αλλά τα άλλα είναι όλα οριακά παιχνίδια. Ναι. Πήγανε σου να κάνουν μεγάλη κηδεία στο Black Mamba. Αν την παίρναν αυτή τη νίκη, θα ήταν σοβαρό μπουσάρισμα. Εντάξει, και πήγαν στην πηγή, δεν πιάνε νερό. Παρόλα αυτά. Και αυτή. Είναι δύσκολα. Δεν σε πειθαίνει. Ναι, δύσκολα. Δεν μπορούν να επιβιώσουν. Έχουμε ξεκάθαρη διαφορά εδώ πέρα, με τους από πάνω. Ναι. Πραγματικά εσύ αυτό που λες ότι είναι ένας όμιλος δύο ταχυτήτων. Μόνο αν γίνουν κομβικές προσθήκες θα μπορέσουν αυτό, να δούμε. Αυτό, πρέπει να δούμε κάποια στιγμή μια συνταρακτική αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι έξω από τα νερά ότι βλέπουμε αυτό το 0 μπροστά και 4 ήττες, 3 ήττες και τα σχετικά ναι. Στους συγκεκριμένους 3. Σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Ναι, αυτό. Σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Είναι λίγο άδικο τώρα που παίζουν με όλους αυτούς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Τυχερά είναι αυτά. Ναι. Δεν ξέρεις τώρα τι σου ξημερώνει.
Τέλος πάντων, εγώ σε αυτό θα περιμένω τη δεύτερη φάση της διασταυρώσης. Έτσι. Γιατί εκεί μόνο θα σώσουν την παρτίδα, εγώ θεωρώ, και οι τρεις αυτοί. Ναι. Golden Steak. Λοιπόν, πες λίγο εσύ για τους Golden Steak και θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ωραία. Μετά. Ωραία. Οι Golden Steak από πέρυσι το καλοκαίρι προσπαθούν να φτιάξουν πάλι το προφίλ που είχαν παλιά, που ήταν μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε κτλ. Είναι άτυχοι από άποψη τραυματισμών. Το roster είναι πάλι καλό, δηλαδή πέρσι ήταν τόσο καλή χρονιά νομίζω. Φέτος συζητάμε. Πέρσι στα μισά αποχωρήσαν οι παίκτες γιατί το κυρίσανε στο catch από τον μπάσκετ. Ναι. Και έπρεπε να πάνε στα σπίτια τους. Δεν ήθελα να το πω έτσι. Ναι. Καταλάβεις. Το λόγο δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Και το έγινε αυτό. Οπότε πάει χρονιά η περσινή, μας χαιρέτησε. Ωραία. Για μένα θα κρυθεί το παιχνίδι με τους από κάτω τρεις. Δηλαδή, αν πρέπει να εστιάσει κάπου ο Αποστόλης στον Μπαλατσούρα, είναι να εξασφαλίσει σε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν τέλος πάντων, γιατί έχει ήδη παίξει με Most Wanted, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να είναι πλήρης η ομάδα και να πάει να τα χτυπήσει για να είναι σίγουρη για τη θέση της. Εγώ εδώ δεν θα ταυτιστώ. Όπα. Η διαφορά που έχουν οι Golden Steak με τους υπόλοιπους που παλεύουν τώρα ήδη είναι ότι οι Golden Steak ξέρουν την κατηγορία. Έχουν παίξει πάρα πολλές φορές με τέτοιου είδους ομάδες. Και αν μια ομάδα μπορεί να πάρει κάποια παιχνίδια από αυτά, είναι η Golden State. Απλά το θέμα είναι να μαζεύονται και να μαζεύονται για αυτοί που πρέπει. Ρε φίλο, okay, αυτό δεν θα το πω εγώ. Αν ξέρουν ποιοι πρέπει να μαζευτούν, να μαζευτούν. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Εγώ λέω απλώς, με βάση του roster που βλέπω και βάση του Golden State, ξέρει να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να τα πει και να τα πάρει. Σε σχέση με τους υπόλοιπους, αυτοί μπορούν να διασωθούν και να κερδίσουν και έδαφος, εάν θέλουν, αυτό που είπα, είναι η Golden State. Έχουν παίξει πάρα πολλές φορές με τέτοιου είδους ομάδες που είναι πολύ δύσκολες, που είναι πολύ αθλητικές, που είναι πολύ δυνατές. Και τις γνωρίζουν. Γνωρίζουν. Ναι. Έχουν γνώση. Το know-how αυτό. Αυτό. Εγώ εκεί θα σταθώ. Συμφωνώ έτσι όπως το λες. Συμφωνώ. Γι' αυτό σου λέω ότι θέλω να πες λίγο την πλευρά σου, γιατί το είχα έτοιμο το σχόλιο αυτό για τους Golden State. Ναι. Εντάξει. Αυτά. Gangsters. Οι Gangsters είναι η μέρα της μαρμότας, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, ενώ ξεκινάνε πάντα με τους καλύτερους ιονούς και έχουν πάρα πολύ καλό ρόστερ και έχουν και ένα coach και ένα βοηθό coach. Καλά, φέτος δεν το έλεγα ότι ξεκινήσαμε με τους καλύτερους ιονούς, γιατί έχουν... Όχι, γενικά, ρε παιδί μου, βάση ρόστερ, ξεκινάνε πάντα με τους καλύτερους ιονούς. Μετά, δεν πολύ μαζεύονται, δεν αναλώνονται σε άλλα πράγματα, δεν είναι πολύ συγκεντρωμένοι, ένας έρχεται, άλλος δεν έρχεται, είναι λίγο στα χαμένα. Θεωρώ ότι οι γκάγκστερ αδικούν τον εαυτό τους κάθε χρόνο. Φέτος νομίζω ότι ξεκίνησα τη σεζόν με χαμηλά τον πύχη γιατί έλειπε κόσμος. Πολύς. Ναι ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχουν... Δηλαδή το λένε και οι ίδιοι ότι περιμένουμε να θα πούμε στα καλά μας πιο μετά, δεν θα ξεκινήσουμε τόσο καλά. Οκ. Δεν ξέρω αν θα δούμε διαφορετική εικόνα από γκάγκστερς γενικά. Εντάξει, συνολικά νομίζω όλα αυτά τα χρόνια είναι στις ψηλές θέσεις και φέτος κάτι τέτοιο πιστεύω κι εγώ. Ναι. Δεν θα κινδυνεύσουν, ας πούμε. Όχι, καλέ, δεν μιλάμε τώρα να κινδυνεύσουν. Μιλάμε να πάνε να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Δεν μιλάμε, το κάνουν να κινδυνεύσουν, είσαι σοβαρός. Όχι, δεν πήγα καν εκεί την κουβέντα. Εννοώ να πάνε να κάνουν το βήμα το παραπάνω, να δούμε λίγο γκάγκστερς, πρωταγωνιστές και μετά. Και μετά. Ναι. Αυτό εννοώ ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας και θεωρώ ότι θα δούμε πάλι μια παρόμοια κατάληξη. Οκ. Εντάξει. Γιατί στα κρίσιμα μπορεί να υπάρξουν αποσίες, γιατί στα κρίσιμα σου επαναλώνονται σε άλλους παράγοντες, γιατί λίγο υπάρχει ένα κενό. Το ακούω. Ενώ όταν δεις λες αυτή είναι ομάδα master, γιατί έχουν όλο το πακέτο. Ναι, αθλητικότητα, έκρηξη, ξύλο, know-how, τα πάντα όλα. Κάπου η μαγιά, κάπου το μείγμα όπως το λένε δεν δένει. Θα δούμε. Εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει από Νοέμβριο, από Δεκέμβριο και μετά. Ναι, εντάξει, είναι πολύ νωρίς τώρα, αλλά εντάξει, πρέπει να σχολιάσουμε λίγο τώρα αυτά που βλέπουμε. Ναι, μέχρι τώρα, ναι. Αλλιώς θα καθόμαστε και τα μυθόπαρα. Μέχρι τώρα σου λέω ότι οι γκάγκστερς είναι σε ένα επίπεδο κοντά στο 65% από αυτό που μπορούν να κάνουν.
Ναι. Αυτό. Ναι, θεωρώ ότι ποτέ δεν έχουν χτυπήσει όμως. Το λέω το 100%. Ότι θα φτάσουν ναι. μέχρι το 80% τους. Θέλω κάποια στιγμή να δω τους γκάγκες να σπάνε το δικό τους ταβάνι, το προσωπικό. Που κάπως, με κάποιο τρόπο το έχουν βάλει μόνο τους στον εαυτό τους. Να δούμε, να δούμε. Iguana Pacers. Σου δίνω το λόγο. Η Iguana φαίνεται τώρα να είναι η ομάδα από την τριάδα αυτή, το 4-5-6, που έχει την καλύτερη χημεία. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι αυτοί που είναι εκεί πέρα ξέρουν το ένα τον άλλον, δεν έχουν κάνει προσθήκες, δεν έχουν κάνει τίποτα. Βλέπουμε το ίδιο μπάσκετ που αποδίδει πάρα πολύ. Είναι ομάδα η οποία στα καλά της μπορεί να σε τσακίσει και δεν ενδιαφέρει, νομίζω, δεν τους επηρεάζει οποιοσδήποτε αντίπαλος. Το μπάσκετ που παίζουν είναι το ίδιο, κάθε φορά γίνεται το ίδιο, θα σου βάλουμε στο καλό μας βράδυ 100 και θα σταματήσουμε, δεν θα βάλουμε stop πουθενά, δεν θα πάει συνέχεια έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούν να ανέβουν λίγο πιο πάνω και να χτυπήσουν τα πιο πάνω παιχνίδια, δηλαδή να πάνε να μπουν στην πάνω τριάδα. Μπορούν, μία ομάδα, αυτό θέλω να σχολιάσω. Ωραία, μία για πες. Μία ομάδα μπορεί. Όχι, συνέχισε, ολοκλήρωσε και θα πω. Η σταθερότητα αυτή που βγάζουν και το οριζόντιο, ο οριζόντιος τρόπος παιχνιδιού που έχουν, εμένα με πείθει πολύ. Ναι. Θέλω να δω τι θα κάνουν. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τα παιχνίδια που έχουν χάσει, τα έχουν χάσει γιατί αυτοί είναι κακοί. Δηλαδή, δεν έχουν, έχουν παίξει αυτό το μπάσκετ που λες και έχουν χάσει τη σημεία γιατί δεν έχουν. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Απλά εγώ στα καλά τους που τους έχω δει, δηλαδή είναι σοκαριστική. Θεωρώ ότι θα πλέξω τώρα μια ομάδα και να τη σχολιάσουμε παράλληλα. Ωραία. Η οποία δεν ξέρω πώς γίνει αυτό, τι μπάσκετ μπορεί να παίζει. Είναι οι Brother Beaters. Το 4-0 δεν το πιστεύω. Με την καλή να το λέω, ναι, ότι ναι, ναι, οι Brother Beaters, ρε παιδί μου, ήταν μια ομάδα της Master, η οποία ήταν εκεί για να κάνει κάποιες ζημιές, για να παίζει ένα μπάσκετ, να σε βάζει λίγο στη θέση σου, λίγο με κάποιο τρόπο, ότι θα με σεβαστήσει είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε χάσω ναι. το κερδίσω, είτε φάω λίγο, είτε φάω πολλούς, θα κερδίσω το σεβασμό σου. Φέτος είναι, κάνει statement ότι δεν είμαστε εδώ μόνο γι' αυτό, είμαστε εδώ πέρα και μπορούμε να κερδίσουμε. Η Iguana, αν μπορούν να χτυπήσουν μια ομάδα από αυτή την τριάδα, είναι οι Brother Beaters. Ναι. Βέβαια, να πούμε για τους Brother Beaters, ότι εγώ περιμένω να τους δω στα ντέρμπι του ομίλου. Αυτό, με τους από πάνω. Γι' αυτό το λέω ότι τα Iguana μπορούν να χτυπήσουν μια ομάδα όπως είναι οι Brother Beaters. Γιατί, okay, θεωρητικά έχουν ένα λίγο πιο βατό πρόγραμμα. Ισχύει. Ναι. Οι Beaters, οπότε γι' αυτό διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι ναι. δεν ξέρεις αν μπορεί να τους χτυπήσει. Αν μπορεί να χτυπήσει μια από την τριάδα πάνω, είναι οι Brother Beaters. Παρ' όλα αυτά, οι Beaters έχουν και πολύ πληρότητα και πολύ υγεία πλέον. Ναι, 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 ισχύει. Είναι πολύ. Κατεβαίνουν πολλά άτομα και είναι καλή. Και είπαμε, κάναμε και δηλώσεις φέτος, θα σηκώσουμε κούπα και ο είμαστε ο Δημάκος εδώ. Ο Φώτης ο Δημάκος έχει πει αυτό και το λέμε σε κάθε φάτη. Ναι, ναι, είναι σοφαριστικό, γιατί οι Brother Beaters δεν είναι αυτό το προφίλ. Είναι ναι. κάτι οι άλλο. Οι Brother Beaters δεν τα λέγανε αυτά πριν 10 χρόνια που ήταν και νεότεροι και είχαν και άλλα τα σαν ντουζένια τους, πώς το λένε. Ναι. Και το λένε τώρα. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι έχουμε έρθει φέτος μια ανανέωση. Έτσι, ναι. Τέλος πάντων, αυτά για τα Iguana και τους Brother Beaters. Αυτό, οι Brother Beaters θα πείσουνε και δεν θα υπάρξει ερωτηματικό δίπλα τους όταν θα παίξουν τα μεγάλα τα παιχνίδια ναι. που πρέπει να παίξουν. Για, εντάξει, προφανώς δεν γίνεται να τα πάρουν όλα, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι. Το κερδίσανε το Iguana στο πρώτο παιχνίδι που παίξανε. Okay. Αλλά ξαναλέω ότι το Iguana μπορεί να πάρει όμως παιχνίδια όπως είναι το Black Mamba, άμα παίξει καλά. Μπορεί να πάρει το δεύτερο παιχνίδι με τους Brother Beaters. Να κάνει εννοώ κάποιες παραπάνω νίκες. Ναι. Τώρα αν οι Brother Beaters δείξουν σταθερότητα και δεν κάνουν κοιλιά. Okay. Άλλο λέω ότι αυτοί που θεωρώ ότι μπορούν να χτυπήσουν είναι οι Brother Beaters στο Iguana. Okay. Πάμε στην πρώτη διάδα. Πιστεύω ότι θα είναι σε αυτόν τον όμιλο. Ξεκινάμε με Black Mamba. Ναι, είναι η Black Mamba και οι γκουρούδες. Αυτή θα είναι η πρώτη διάδα. Σίγουρα. Δηλαδή, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν νομίζω στο τέλος χρονιάζομαι κάτι άλλο.
Πολύ σημαντική η προσθήκη του Νακόπουλου, ναι, για τον Black Mamba. Πολύ σημαντική η προσθήκη του Κλίμου για τους Γκουρούδες. Και του Κοστελέτου. Δηλαδή, okay, ναι, ο Κλίμος είναι game changer. Επειδή ο Κοστελέτος, παιδί μου, ήρθε λίγο στο 90, ενώ ο Κλίμος ήταν και στο summer, δηλαδή έπαιξε. Οι Γκουρούδες μια ζωή ήταν, θέλουμε ένα ψηλό. Δεν έχουμε ψηλό. Θέλουμε ψηλό. Τον βρήκανε. Ναι, ο Κλίμος τώρα για αυτούς είναι λίρα 100. Πραγματικά είναι λίρα 100. Ο άνθρωπος, αυτά που κάνει, είναι... Είναι πολύ... Είναι... Σκέψω ότι τους έχει δώσει τέτοια όθηση που οι Γκουρούδες θέλουν να πάνε στην ελίτ. Εδώ φτιάξαν και εμφανίσεις. Φτιάξαν εμφανίσεις, θα πάμε, ναι, στην ελίτ, θα πάμε πρωτάθλημα, θα είναι... Το, ότι είμαστε πλήρης τώρα. Ναι. Ισχύει. Κωνσταντίνος Μελάγιας έχει βγει και λίντερ στις assist. Τα έχει κάνει. Έχει... Οι Γκουρούδες είναι τώρα στην καλύτερη της φάση. Το Black Mamba από την άλλη, ξαναλέω, η προσθήκη του Νακόπουλου ήταν κίνηση ματ. Σε ένα ήδη πολύ πλήρες λόγο. Ναι, ναι, ναι. Μονέι, Δέδε, σε ένας χαμός. Εκεί ο Νακόπουλος δίνει και την ταχύτητα την παραπάνω. Ναι. Έτσι, γιατί αυτό κάνει ο Νακόπουλος, μπαίνει μέσα και είναι και έχει πάρει speed μέσα στο γήπεδο. Βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Περιμένω την αναμέτρηση αυτών των δύο. Τι, ναι, να σου πω τώρα, διακαώς. Σε κανένα μπασκετάκι αρένα θα είναι αυτό. Θέλω να το δω αυτό το παιχνίδι, πραγματικά. Τα δύο Στέφανος Κουλιαμπής. Πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα είναι το χέρι στο live. Πιστεύω ότι θα είναι το καλύτερο παιχνίδι της Master, εγώ θεωρώ. Συμφωνώ. Η αναμέτρηση αυτή μεταξύ τους και εκεί λίγο θα πούνε και ότι ποιος είναι και ο leader του ομίλου. Έτσι, είναι δήλωση, εγώ στο πάρα αυτό το μάτς είναι... Ναι. Κλείνει το μάτς των άλλων, νομίζω. Αυτό, δηλαδή θα είναι ματσάρα. Ελπίζω να μην λέμε όλα αυτά και κάποτε να πάει ο ένας ή ο άλλος και ρίξει μια 20 ώρα, παιδιά. Καλά θα πάει αυτό, ναι, και τα, ναι, κλασικά, κλασικά. Λυπηθείτε μας, λυπηθείτε μας. Ναι. Αλλά συμφωνώ ότι αυτή θα είναι η διάδα. Είναι πάρα 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 πολύ καλή. Και οι δύο, και έχουν και κίνητρα και οι δύο. Εντάξει, το Black Mamba από πάντα. Οι Γκουρούδες πηγαίνανε σβηστά στα αποτελέσματα. Τώρα έχουν και κίνητρο, τους δίνει μια παραπάνω όθηση. Ναι. Αυτά νομίζω. Ναι, αυτό. Οι Brother Bigtas θέλω να δω τώρα εγώ αν θα με διαψεύσουν. Okay. Το 4-0. Το τυράκι σου. Ναι, ναι, το 4-0. Ναι. 15 ρίξαν στην Ιγκουάνα στη μεταξύ του να μέσα στο πρώτο παιχνίδι. Οκ. Okay. Απλά σου λέω ότι αν μπορούν να πάρουν μια θέση από τις πάνω, λέω ότι μπορούν να χτυπήσουν τους Brother Bigtas μόνο. Okay. Το Ιγκουάνα. Okay. Θεωρώ. Αυτό. Έξι. Πάμε στον τρίτο όμιλο, ο οποίος έχει μακράν τις πιο μαστεράτες ομάδες. Δηλαδή δες τους, Retirees, Titans, Σοποτό, Γκρίφινς, Μέρακλες, Χάρλεμ, όλοι, δηλαδή με μόνο εξαίρεση τους Indians που είναι νεοφώτιστοι αλλά είναι πολύ καλοί και τους Collectors, όλοι οι άλλοι είναι ομάδες οι οποίες είναι εδρεωμένες πολλά χρόνια εκεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα και από εδώ. Για πες. Οι Lionmen χρειάζονται βοήθεια. Ναι. Ισχύει. Καλά όλα αυτά που λες τα ακούω, αλλά οι Lionmen πρέπει να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Πρέπει τις μεταγραφικές να τις πιάσουν τα μαλλιά, όλες. Δεν μπαίνει γκολ με τίποτα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Με τίποτα δεν μπαίνει γκολ. Δεν είναι εικόνα, λέμε αυτή. Δεν ξέρω τώρα αν έχει παρέλθει ο χρόνος τους και είναι η ώρα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους κατηγορία. Ενώ έχουν ξεκινήσει καλά, δηλαδή στο κύπελο ήταν καλή εικόνα. Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, στην αρχή έδειξαν ότι είναι καλά. Με ένα 2-0 ξεκίνησαν. Ας το αποτέλεσμα. Εντάξει, οκ. Okay. Ήταν ρε παιδί μου... Είναι πολύ χαμηλά τα σκορ. Ναι. Γενικά. Ειδικά το τελευταίο παιχνίδι νομίζω είναι... Είναι πολύ χαμηλά τα σκορ. Δηλαδή τώρα 60 πόντι, 55 πόντι, 50 πόντι... Δεν μπορούν να βάλουν goals, λέμε τίποτα. Στο τελευταίο βάλανε 33. Αυτό το 33 κλώτησε πάρα. Δηλαδή το είδα... Δηλαδή το 2-0 που λες εσύ, λέω... γι' αυτό σου λέω ότι είναι πλασματικό. Ναι. Είναι, δυσκολεύονται πολύ. Χρειάζεται βοήθεια. Το λέω αλήθεια και χρειάζεται βοήθεια. Ναι. Είναι λίγο περίεργη εικόνα αυτή για Lionmen.
Δυστυχώς. Δεν έχω να πω κάτι θετικό αυτή τη στιγμή, εγώ. Κι εγώ, δηλαδή... Εσύ είδες ψήγματα στο κύπελο που κέρδισα την Πυρτή με 48-54. Χαίρεσαι με! Εντάξει, οκ. Έχει μίσος που τη βιντεο. Προχωράμε, ωραία. Όχι, δεν είναι θέμα. Ναι, ξέρω. Ρε, κατάλαβες που το λέω, ότι το λέω πραγματικά πρέπει να... Θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση. Ναι, είναι επίσης είναι ένας απαιτητικός όμιλος. Και πέρσι ήταν πάλι σε ένα τέτοιο όμιλο, θυμάμαι. Ναι, αλλά καταφέραν στο τέλος στον όμιλο να τη βγάλουν. Εντάξει. Τώρα εδώ πέρα με αυτή την εικόνα δεν γίνεται. Συμφωνώ. Είναι δυσκολία μεγάλη. Πάμε στους collectors. Wild card. Έτσι. Το θέλανε. Το ζητάγανε από πέρσι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το θυμάμαι. Το θέλω, το παίρνω ήταν η φάση. Έτσι. Με coach φέτος, δεν ξέρω αν τον έχεις δει. Δεν τον έχω, δεν με έχεις ενημερώσει όμως. Ναι, με coach, ο οποίος είναι σοβαρός και βοηθάει πάρα πολύ. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα των collectors. Είναι λίγο πιο... Η παρουσία του coach βοηθάει εκεί που λίγο και η μπάλα. Να δηλαδή, γίνονται παίρνει... σωστές αλλαγές, ναι. Εννοείς. Γιατί όταν δεν είχαν coach, εκεί που κάποια παιχνίδια ήταν δικά τους, όταν έχεις 170 παλμούς και δεν πρέπει μπορείς, να. Δεν έχεις διάρκεια, ρε παιδί μου, να κάνεις τις αλλαγές που πρέπει, να κάνεις τα συστήματα. Το διαβάζουν πλέον πολύ καλά. Ναι, οκ. Okay. Δύο παιχνίδια έχουν παίξει μέχρι στιγμής. Στο 1-1 δεν έχουν φανεί μέχρι. Δεν έχει φανεί ακόμα η ποιότητα ή μη που έχουν. Η συγκεκριμένη, εντάξει. Θα δούμε. Είναι challenge για αυτούς οι Master σίγουρα, τώρα. Είναι σίγουρα. Μεγάλο challenge. Ναι. Πολύ μεγάλο challenge. Νομίζω αυτοί θα φανούν μετά το τέταρτο πάνω το παιχνίδι. Ναι. Τώρα εδώ είναι μέτζο. Εγώ σου λέω ότι έχω δει τι προαίσθημα έχω τέλος πάντων. Προχωρώ στο γειτονάκι μου. Έτσι. Στο γειτονάκι μου, τον Νίκο Τερουσιώτη και τους Χάρλεμς. Νίκο. Μάθε να διαχειρίζεσαι την πληθώρα που έχει το ρόστερ σου. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε τους καημούς που ήσασταν 6-7 άτομα και να παίρνουμε αποτελέσματα και τώρα που δε χωράτε να κάτσετε στον πάγκο, να δυσκολευόμαστε. Ναι. Σε παρακαλώ δηλαδή. Για να μας θέλω. Είχαν μια φέτα καρπούζι δηλαδή τόσα χρόνια που ήταν 6 και τώρα το έχουν βάλει 8 καρπούζια κάτω στους μασχάλες και λέει Παναγιά μου, πού θα τα βάλω αυτά. Δηλαδή, έχεις πάρα πολύ καλό ρόστερ. Εξαιρετικό είναι το ρόστερ σου, ναι. Και στα 90 κιόλας ήρθε και το playmaker που ήθελες. Έτσι. Το guard που ήθελες, που χρειαζόσουν. Που έψαχνε διακαώ να τόσα χρόνια. Άμπελα λέει, είχε βάλει παντού. Να δέσει το γλυκό, που επειδή δεν βρήκε ομάδα. Σε παρακαλώ πολύ, ξεκίνα να διαχειρίζεσαι τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πρέπει να ανέβεις λίγο. Δεν είσαι για εκεί. Είναι πλασματικό, και έχεις λιγότερα παιχνίδια, αλλά δεν μπορεί. Οι Χάρλεμς τους έχω πει ότι θα είναι λίγο πιο ψηλά. Κι εγώ συμφωνώ. Αλλά είναι θέμα χρόνου αυτό που λες εσύ να γίνει. Γιατί θέλω και θα πάρω κουδούνια. Αυτό, έτσι. Να ξέρεις. Το λέω. Πέρα από την πλάκα όμως, θεωρώ ότι αυτό είναι το μόνο που πρέπει να λύσουν οι Χάρλεμς. Τον κόσμο, την ποσότητά τους, γιατί κατά τα άλλα είναι πολύ καλό ρόστερ. Στα χαρτιά, δηλαδή, δεν αντικατοπτρίζεται η εικόνα αυτή που βλέπω τώρα. Ένα. Αυτά, νομίζω, με κάλυψες. Μέρακλες. Οι Μερακλήδες είναι καλοί. Ναι. Είναι πολύ καλοί. Είναι μπαρουτοκαπνισμένοι. Στους όρους ηλικίας είναι... Μπεις. Πιο μεγάλη, όχι μεγάλη. Είναι υψηλός, ρε παιδί μου, εντάξει, σχέση με άλλες ομάδες. Μπαρουτοκαπνισμένοι. Παίζουν όμως μπάσκετ μεστό. Έχουν κόσμο που μπορεί να βάλει την μπάλα. Έχουν υψηλούς, έχουν κοντούς. Είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πιο ψηλά από αυτό που βλέπω επίσης. Θεωρείς ότι έχουν από τους πολύ καλούς ψηλούς του ομίλου, ας πούμε. Έχει αδυνατήσει κιόλας ο Σκλάβος, ναι. Να πω εγώ, και στρίβει πολύ καλύτερα. Πώς το λες, ναι. Δεν το λέω, κατάλαβες. Ρε παιδί μου, εννοώ ότι είναι παχταράς ούτως ή άλλως, ναι. Και με τα παραπάνω κιλά. Τώρα που έχει χάσει και κάποια... Είναι σε ακόμα καλύτερη φάση. Ναι, είναι σε ακόμα καλύτερη. Δηλαδή, αν έρχεται και ο Μπάρλος στην αρχή των παιχνιδιών και δεν έρχεται τέταρτο δεκάλεπτο. Ναι. Τον δηλώνουν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι στην αρχή και έρχεται τέταρτο δεκάλεπτο. Όταν έρχεται και είναι κρύος και δεν έχει μπει στη λογική του αγώνα, είναι δύσκολο να βρει τα πατήματά του και να ξέρει να ακολουθήσει. Εάν είμαστε όλοι αυτοί που πρέπει εξ αρχής και παίξουν μεταξύ τους αυτοί,
Φωτιά, φωτιά, φωτιά. Είναι πολύ δυνατή. Φωτιά, φωτιά, φωτιά. Και κοίτα, σε αποκλείσει στον πάγκο είναι τρομερό που κάνει αναμετάδοση ουσιαστικά. Και... Εσείς από κάτω βλέπετε αυτά, εμείς από πάνω δεν έχουμε. Ναι, 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 αποκλείσει, συζητάει κάθε φάση ότι αυτή είναι έτσι, αυτή είναι αλλιώς, αυτή είναι... Φοβερό αυτό, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να επιβεβαιώσει. Δηλαδή τα λες που τα λες στις μεταδόσεις όλη μέρα και όλη νύχτα, άστους να κάνουν τη δουλειά τους και αυτοί οι έρμοι. Αυτό να πω εγώ ήθελα. Λοιπόν, οι Griffins, επίσης πλασματικό τώρα αυτό, θα καπέσουν με όλες παίξουν και οι υπόλοιποι τα παιχνίδια τους, δεν είναι αυτή η θέση τους. Να ευχηθώ περαστικά στο Αγγέλη του Σγούνα. Που χτύπησε σε ένα παιχνίδι που ήμουν εγώ. Ελπίζω να μην ήταν κάτι σοβαρό και να γυρίσει σύντομα. Δεν είναι καλή ο Griffins. Ναι. Δεν κατεβαίνει το roster. Okay. Πρέπει να το λύσει αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι είναι μια υποψήφια ομάδα αυτό που βλέπω να πέσει. Νομίζω είναι και εγώ για την κάτω τριάδα. Ναι, γενικότερα και σε όποια φάση παίξει, θεωρώ ότι είναι από τις ομάδες που... Ξέρεις τι, εγώ νιώθω ότι πέραν των καινούριων δεν έχουν διάρκεια. Ναι. Μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, ένα καλό μέρος και ένα πολύ κακό. Δηλαδή να κάνουν ένα κοσάλτι το οποίο είναι καταστροφικό, ρε παιδί. Αντέχουν, ρε παιδί μου, μέχρι ένα σημείο. Ναι. Δεν μπορούν, μετά σκάνε. Δεν ξέρω, δηλαδή... Είδα το post που ανεβάσαμε στο Facebook. Τώρα, ότι μπήκαμε σε ένα ημίχρονο καλά και δεν ξέραμε τις ουσίες. Δηλαδή τώρα να έχει περίπου 15 λεπτά χρόνο συμμετοχής ο χρόνος ο Ηλίας σε δύο παιχνίδια που έχει παίξει. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι τρέχει, έλυση. Κάτι τρέχει. Από εκεί το καταλαβαίνεις. Γιατί ο χρόνος ο Ηλίας, παιδί μου, είναι στο ρόστερ της ομάδας, αλλά έχει επιλέξει να είναι στον πάγκο, να σαν κάνει τα παιδιά. Ναι, ναι, αυτό. Το να παίρνει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Δείχνει... Κάτι τρέχει. Ναι. Εντάξει. Θα πρέπει λίγο να... Δεν έχει έρθει ο Στέφανος, ο Κοτσόλης, δεν... Πρέπει λίγο να αρχίσουν να έρχονται. Να δούμε. Να αποκτήσει λίγο κόσμο ο πάγκος, γιατί έτσι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή αυτοί οι Griffins τώρα δεν είναι Griffins. Οκ, και από πέρσι παλεύανε να σωθούν και σωθήκανε. Αλλά αυτό. Όλο αυτό που λέω για τους Griffins είναι ο χρόνος ολίγης στα 15 λεπτά του. Ναι, αυτό νομίζω είναι. Ναι. Εκεί εστιάζεις και καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Δηλαδή μετά από ένα σημείο, φίλε, σκάνε. Δηλαδή τον θυμάμαι που έκανα ένα παιχνίδι τους που έλεγε «Α, οκ, okay, αφού αντέξαμε και 3 δεκάλεπτα, μια χαρά». Δεν πάθω αυτή την οτροπία τώρα. Συμφωνώ. Αυτό είναι η διάρκεια το θέμα. Αυτό νιώθω κι εγώ. Σοποτώ. Ομάδα coach είναι αυτή. Ναι. Δεν βλέπω να κατεβαίνει το υπερόπλο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω. Πήραμε τους Τάντερ μια πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα. Ναι. Και με τους Μέρακλες πήραμε με μεγάλη νίκη επίσης. Έχουν κάνει μία νίκη, μία ήττα, μία νίκη. Πηγαίνουν μέχρι στιγμής έτσι. Ναι, ναι. Κυματάκι. Είναι όμως ομάδα coach. Έχουν. Ένα μπεκταρά γκάρντ που τα χλατσώνει. Κολλιάς. Ναι. Αυτός ο Καράφος. Καλά, ναι, ναι, ναι. Και καλά. Και ο Αγγελογιαννόπουλος μου αρέσει πολύ εμένα. Ναι. Εγώ σε δύο παιχνίδια που τους έχω κάνει δεν ήταν εγώ τον Αγγελογιαννόπουλο. Εντάξει. Είναι και αυτός πολύ καλός παίκτης. Οκ. Okay. Επαναλαμβάνω, αν το Σοποτό κατεβάσει αυτούς που πρέπει να κατεβάσει, είναι ισχυρή ομάδα. Συμφωνώ. Αλλά ο συγκεκριμένο γκάρτ είναι πολύ καλός, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι καινούριος. Εγώ δεν τον θυμάμαι. Και εγώ τον θυμάμαι από πέρσι. Οπότε... Μπορεί να έχει ξαναπαίξει το παιδί, αλλά τώρα μου έχει κάνει εντύπωση και τον έχω παρατηρήσει. Μου θυμίζει τον Τζακίρι στα καλά του. Ναι. Ναι. Τον Gladiators, κατάλαβες. Εντάξει, δεν έχω πράγμα που τζαγγίζει τα καλά του, αλλά ναι, καταλαβαίνω. Πολύ καλά του. Είναι όπλο αυτός. Αν έχει και κόσμο γύρω του αυτός που πρέπει, το Σοποτό θα έχει μια καλή σεζόν. Συνολικά είναι και πλήρες το ρόστερ και κατεβαίνουν. Ναι, ναι. Γενικά. Οπότε δεν νομίζω να έχουν τέτοια θέματα. Απλά το θέμα είναι
ποιο θα είναι το ταβάνι τους. Αυτό που θέλω να πω για το Σαββατό είναι, παιδιά, τα mail που σας στέλνει η Novibet, τα κοιτάμε στην ώρα τους. Δεν περιμένουμε να περάσει καιρός. Κάνει το σχόλιο. Μπορεί να λήξουν. Απλά το λέω. Ναι. Έτσι, να ξέρετε. Indians. Σκακιστικές κινήσεις ο Αλέξανδρος Μινάς. Έχει φέρει κόσμο πολύ. Τον βοηθάει πάρα πολύ ο κόσμος που έχει έρθει. Σκέψω ότι το τελευταίο παιχνίδι ο Κελεπούρης ήταν εκεί και δεν είχε ντυθεί καν. Ήτανε με φόρμες. Ναι, δεν ήταν μια κλίση, δεν χρειάζεται. Ήτανε, ότι σου λέει, πάμε λίγο χαλαρά. Κουράζεται το παιδί, παίζει και σε 72 πρωταθλήματα. Ναι. Υπάρχει λόγος. Πολύ καλή Indians. Ήρθανε στην κατηγορία, είναι τα αντίθετο από άλλες ομάδες που έρχονται από κάτω προς τα πάνω. Έχει κάνει κινήσεις ότι δεν έχω έρθει εδώ πέρα απλά για να συμπληρώνω οχτάδες και εννιάδες. Έχω έρθει εδώ πέρα να κάνω θόρυβο. Για να μην λέω τα ίδια, θα τα πω και στο podcast τον προηγούμενο, μην επαναλαμβάνομαι, είναι πολύ καλή. Μου αρέσουν πολύ. Τα υπόλοιπα τα έχω πει στο προηγούμενο, να μην την ακούσετε και το προηγούμενο. Μην λέω τώρα πάλι τα ίδια. Όχι, ρε παιδί μου, εγώ λέω ότι και στο πρωτάθλημα έχουν μια ανάλογη πορεία σχέση με το κύπελλο. Ναι, δεν περίμενα κάτι άλλο. Αυτό δεν ήταν. Φαίνεται να μην είναι φούσκα, αυτό θέλω να πω ναι, εγώ. Σίγουρα. Ότι υπάρχει σταθερότητα. Titans είναι ακόμα μια ομάδα που είναι ομάδα coach. Πολύ βοηθάει ο coach τα παιδιά, τους Τιτάνες. Καλό πρωτάθλημα. Οκ, ξεκινήσανε με μία ήττα. Εντάξει, στην πρεμιέρα. Ναι. Okay, η πρεμιέρα έχει πάντα ένα άγχος αλφα για τον καθένα, γιατί μπαίνεις από μια συνθήκη σε μια άλλη συνθήκη. Ναι. Έτσι, ανάβεις άλλες μηχανές. Από εκεί και πέρα όμως, 3-3. Ναι. Και αυτή θα είναι και η εικόνα, νομίζω, γενικά. Είναι ένας όμιλος που μπορούν να πάρουν παιχνίδια. Είναι απαιτητικός, δεν είναι δύσκολος. Είναι απαιτητικός. Μπορούν να κερδίσουν όλοι όλους, μπορούν να χάσουν όλοι από όλους. Ναι, είναι αυτό που λέω και πριν, είναι όλες έμπειρες ομάδες της Master. Διαφέρει δηλαδή από τον δεύτερο που είπες ότι ήταν όμιλος διαταχυτήτων. Εδώ δεν ισχύει. Μπορούν να κερδίσουν όλοι όλους, ναι. Μπορούν να χάσουν όλοι όλους. Από όλους. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η απόκληση αυτού που θα μπει στην πρώτη τριάδα και αυτού που θα κινδυνέψει να πάει στην τελευταία τριάδα θα είναι 1-2 νίκες στο πολύ. Α, τόσο λίγο λες. Εγώ νιώθω ότι θα έχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, το γλέντι θα συνεχίσει. Δηλαδή, η τελευταία αγωνιστική θα συζητάμε. Άμα χάσεις, πας κάτω. Άμα νικήσεις, πας πάνω. Θα έχουμε τέτοια πράγματα. Okay. Αυτό νιώθω. Ναι, εγώ. Το ακούω. Κύριε Ταϊρής, επιτέλους είναι στην κατηγορία τους. Δηλαδή, λάμπει το πρόσωπο του. Ναι, λάμπει τα μάτια. Κάθε φορά τους. Που. Είναι, σαν σκυλάκια είναι, σαν golden retriever όταν πας και τα βλέπεις. Αυτά σου κάνουν χαρές αυτά, σε όποιον και να είναι. Είτε μπει μέσα ο σπουτανικοκύρης, είτε μπει μέσα να σε σφάξει. Ναι. Τα golden retriever έχουν αυτό. Ναι. Σε λατρεύουνε. Αυτό είναι οι Ταϊρίες αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στη Master. Έτσι. Το χρειαζόντουσαν πάρα πολύ. Παίζουνε μπάσκετ, χαίρονται, δεν είναι βαριά τα πόδια τους. Είναι μια χαρά. Ναι. Εγώ έτσι θα τους λέω. Τα golden retriever της Master. Της Master. Που μπορεί να χτυπήσουν και πρωτάθλημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Έχουν πάρει μια Master, δεν έχουν πάρει. Ρε φίλε, είναι μια ομάδα που έχει κατέβει από την Elite χωρίς να πέσει. Μόνη της, ναι, και θέλω. Από επιλογή. Και έχει ένα roster το οποίο είναι. Όχι, πάνω από Master άτομα. Έχουν πάρει κούπα στη Master. Γιατί έχω κολλήσει τώρα. Νομίζω ότι έχουν πάρει. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει. Οι αναλαμπές του γουναρίδι είναι αυτές. Προχωράμε. Κοίτα, είναι πολύ. Εμένα μου άρεσαν πολύ. Και παρότι έχουν χάσει κάποιον κόσμο που έχει πάει σε άλλες ομάδες. Τους κλέψαν, εννοείς. Αυτό είναι ένα ρήμα δικό σου. Εγώ είπα έχουν χάσει κάποιον κόσμο. Είχαμε και magic moment από κάποιους από αυτούς τώρα μέσα στην εβδομάδα. Τι ποδιά, τι. Τέλος πάντων. Κάτα πόδια ήταν αυτή που έγινε. Τέλος πάντων. Πώς το λένε. Γενικά, μου αρέσει πολύ σαν ρόστερ και οι διάθεση πλέον που έχουν και αυτό το. Νιώθουν ρε παιδάκι μου ότι είναι καλή στην κατηγορία που είναι. Ναι. Μα αυτό. Καταρχάς, αυτό είναι το βασικό. Η Ρίτα Ιρίς, ο λόγος που πέσανε από την Elite ήταν γιατί χάσανε κάποιο κόσμο.
Ναι. Και ότι δεν θέλανε. Τώρα νιώθουν να... ότι είμαστε εδώ και είμαστε ισχυροί, ρε παιδάκι. Ναι, το αυτό έχουν λίγο. Αυτό είναι η ψυχολογία τους πάνω απ' όλα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να χτυπήσει. Μπορεί να χτυπήσει. Δεν είπα αν θα το πάρει. Μπορεί να χτυπήσει όμως. Κάτι μπορεί να γίνει το τέλος. Μπορεί, 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 μπορεί. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό. Τα Golden Retriever της κατηγορίας. Αυτά για τον τρίτο όμιλο. Νομίζω τα πάμε καλά. Και εδώ. Και πάμε τώρα εδώ στους νότιους. Ναι, στο από κάτω. Νίκος Κονομάκος πλευρά είναι αυτή. Δεν έχουν πάρει ρητάρι του πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι φαντάζομαι. Δεν έχουν πάρει. Όχι. Με ενημερώνω εδώ το κοντρόλ. Δεν του βλέπω πουθενά. Για κάποιο λόγο, του θυμόμουν σε τελικού. Τέλος πάντων, προχωράμε. Άλλο αυτό. Έχουν πάρει. 18-19, θυμάστε. Δεν ξέρω, Βασιλάκη. Το κοντρόλ είναι για πέταμα. Θέλω να πω εγώ, είναι για πέταμα. Θα αλλάξουμε χολύπτα από εδώ και πέρα μετά από αυτό το σχόλιο. Ή να πάει σαν οφθαλμίατρο το παιδί, γιατί έχει ανεμοιοπία του. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Μπράβο, Βασίλη, σου δίνω το χέρι. Δεν έχω να σου δώσω, καταλαβαίνω. Μπράβο, Βασίλη, του δίνω συγχαρητήρια. Είσαι αύξηση. 18-19. Αύξηση. 18-19 πήγαινα πρώτη ηλικίου. Έτσι. Ό,τι και να είναι, τότε ζητώ συγγνώμη, εγώ δεν το θυμόμουν. Έτσι. Δεν ήξερα αν ήταν έτσι ή αλλιώς. Το κοντρόλ εδώ είπαμε δε όρθιο, ύπνος. Αυτό. Πάμε, έλα, αλλά πάμε. Τουλάχιστον ξεκαθαρίσαμε. Σεβασμό στον καλύτερο μοντέρ του βασικού. Παιδιά, εγώ ό,τι έχει γίνει πριν τον κορονοϊό δεν θυμάμαι τίποτα. Νομίζω ότι η ζωή έχει ξεκινήσει από τον κορονοϊό και μετά. Έχω, ναι, αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα άλλο φιλοσοφικό ζήτημα το οποίο θα το αναλύσουμε κάποια άλλη τέλος στιγμή. Τέλος πάντων. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, Μότο Ιωαννίδης. Ναι, είναι εκεί που περιμέναμε να είναι. Ναι, το 4-0 είναι αυτό που οι πειρώτες έπρεπε να κάνουν. Συμφωνώ. Έχουνε, κοίτα, εγώ έχω πολύ καιρό να δω μια ομάδα καινούρια να μην αντιμετωπίζει τόσο πολύ, σε τόσο μεγάλο βαθμό μάλλον, απουσίες. Δεν θυμάμαι, έχουν κατέβει σε κάποιο μάτς που να είναι με μονοψήφιο αριθμό παιχτών. Είναι πάντα 10 πλά. Δηλαδή ξεκινάμε από το 1 στο πρώτο ψηφίο και βάζουμε 0-1-2. Δηλαδή δεν έχει τέτοιο. Είναι παχταράδες. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες αλχημίες πειραιώτικες που έχουμε δει ποτέ στο μπασκετάκι. Oh. Είναι έμπειροι οι παίκτες, είναι φίλοι, παίζουν, το ευχαριστιούνται, πέρα δηλαδή από το τεχνικό κομμάτι που έχουν, επειδή έχουν και άλλες σχέσεις, πιο προσωπικές, βγαίνει και αυτό στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι... θεωρώ ότι η πρώτη θέση έχει κλείσει. Και θα χτυπήσω και το χέρι στο τραπέζι. Από ποιον έχει κλείσει? Από το Μοντιόνιδη. Είσαι σίγουρη? Ναι. Θες να συζητήσουμε για τη θέση που είναι στο νούμερο 5? Για την ομάδα που είναι στο νούμερο 5. Όχι, εγώ θα επιμείνω στο Μότο Ιωαννίδη. Οκ, okay, προχωράμε. Γιατί η θέση που είναι στο νούμερο 5, όταν λείπει ο συγκεκριμένος παίκτης, χάνουν να τους φίξ, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι, έτσι. Αλλά όταν έγινε ο συγκεκριμένος παίκτης... Αν κάνει 2-3 αποσίες ακόμα ο συγκεκριμένος παίκτης, κάπως έτσι χάνεται από τη θέση, φίλε μου. Συμφωνούμε ότι το 1-2 θα είναι μεταξύ τους. Μιλάμε για τους άθανες κρύψος η ώρα. Ναι, δεν ξέρω. Είπαμε. Φαίνεται ότι χωρίς το συγκεκριμένο παίκτη χωλαίνουμε. Οπότε εγώ θα δείξω ψήφο εμπιστοσύνης στο Μότο Ιωαννίδη. Στα πυριώτικα. Και βαράει το χέρι στο τραπέζι. Το βάζεις, δεν ξαμαράω. Και αφού σχολεία στους κρυπς, ας πάμε εξ αυτούς. Αυτό είναι το σχόλιο που θα κάνω εγώ, ότι με το Γιάννη Τουμπουρούση είναι, ναι, είναι ομάδα για κούπα, χωρίς το Γιάννη Τουμπουρούση τα κενά είναι αδιαφυσβήτητα. Έχουν κάνει προσθήκες, ναι, αλλά συμφωνώ πολύ μαζί σου. Δηλαδή, δεν καλύπτεται το κενό όταν λείπει. Ναι. Όταν είναι εδώ, είναι διαφορά. Θα είναι αποτυχία αν δεν σηκώσουν την κούπα. Αυτή είναι... Αν είναι εδώ και κατέβει εκεί που πρέπει, θα είναι το μεγαλύτερο... Η μεγαλύτερη αποτυχία που έχω δει, τουλάχιστον εγώ, δηλαδή, όταν έχεις το Γιάννη Τουμπουρούση στο ρόστερ, ναι, αν περίμενε, δεν το σηκώσεις... Περίμενε. Και οι Στιφάδες είχαν τον Τουμπουρούση στο ρόστερ, αλλά, είχαν αλλά και χωρίς αυτόν... Ήταν μια ομάδα. Χαρά, ναι. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη ομάδα τώρα, έτσι, για τους Athens Crips, ότι χωρίς Γιάννη Τουμπουρούση, πρόβλημα. Με Γιάννη Τουμπουρούση όμως... Ναι, αυτό που λες, ναι, ισχύει. Συμφωνώ, θα κάνω like. Ναι, θα ωραία, κάνω like. Ωραία.
Λοιπόν, Blue Rose. Η δεύτερη υπηρεότητας που έχουμε στον όμιλο. Οκ, στο 2-2. Κρατιούνται. Ψάχνονται λίγο στην αρχή. Δεν είναι ακόμα. Δηλαδή, περιμένουν κάποιους να έρθουν, περιμένουν Κάκος, ότι κάποιοι θα φύγουν. Ναι. Έχουν μια καλή περιφέρεια, η οποία στα καλά της βράδυ είναι εξαιρετική. Δηλαδή, είδα τον Τανασί τώρα στο καλό του βράδυ, βγήκε και MVP της πλάτης με τον Αριστεό. Γενικά, είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ έμπειρη, παρότι είναι σχετικά καινούργοι. Δεν φαίνεται αυτό στο παιχνίδι τους, δηλαδή έχουν, με κλειστά μάτια δηλαδή βρίσκονται. Πιστεύω ότι αν είναι σοβαροί μέχρι το τέλος και δεν τους κοστίσουν οι ελλείψεις που θα έχουν, το συν πλήν και τα λοιπά, ποιος φεύγει, ποιος έρχεται, θα είναι ψηλά. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο πιο κάτω το Blue Rose. Θεωρώ δηλαδή ότι fix μπορούν να το περάσουν το Blue Rose. Okay. Κάθε φορά με τους fix έχουμε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Καλό ήταν αυτό που είπα τώρα όμως. Ναι, το όχι, λέω ότι λέμε ένα καλό, ένα κακό κάθε φορά για τους Fix. Θεωρώ δηλαδή. Φέραν ότι... παιχταρά οι Fix. Θεωρώ ότι δεν θα μείνει εκεί πάνω το Blue Rose, γιατί έχει κάποιες ανοριμότητες όταν στραβώνει το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι εκεί δεν μπορεί να ανταποδώσει. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, τι θα γίνει τώρα όσο προχωράει η σεζόν. Okay. Με την εικόνα που έχω τώρα σου λέω. Ωραία. Αριστεός. Καλός Αριστεός. Δυνατός. Καλός Αριστεός. Ο Αριστεός μπορεί να σταθεί στη Μάστερ γιατί παίζει ξύλο. Ναι. Γι' αυτό μπορεί ο Αριστεός να πάρει αποτελέσματα και αυτό κάνει. Και στη Μάστερ και στο κύπελο και είναι το thing του. Ναι. Και γι' αυτό δεν θα... ίσως δεν θα ταλαιπωρηθεί πολύ. Δεν ξέρω αν θα μείνει στην πρώτη τριάδα. Θεωρώ όμως ότι δεν θα είναι σάκος του box, σίγουρα. Έχει ένα εύρος, δηλαδή μπορεί να βγει είτε από την τρίτη θέση. Ναι, μπορεί να τα κάνει είτε όλα. Είτε έκτος. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Μπορεί να τα κάνει όλα, μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά επειδή έχει το παιχνίδι του, μπορεί να σπρώξει και μπορεί και να σπρωχτεί. Ναι. Δεν θα έχει πρόβλημα, θεωρώ. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Είναι το ίδιο. Δεν έχουν κάνει πολλές αλλαγές το summer. Έχουν επιστρέψει τραυματίες που τους έλειψαν πάρα πολύ και νομίζω ότι ο Δεμένεγας πάλι θα κάνει τα δικά του. New York Fix, τυχερούλιδες. 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 Μα συγγνώμη, μπορεί δύο λεπτά πάει και λέει. Πήρανε την νίκη, πήρανε την πρώτη τους νίκη απέναντι στην ομάδα που θεωρητικά φαντάζομαι στην ομαδική θα είχε γίνει ο κακός χαμός και την είχανε ξεγραμμένη. Ναι. Δεν κατέβηκε και πήρανε και έχει φύγει ένας βραχνάς από πάνω τους. Ναι. Που όλοι οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουν παίξει ακόμα, τον έχουν αυτό το βραχνά γιατί δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν στο γήπεδο. Ναι, δεν έχουν. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Το λέω με αυτή την έννοια. Ενώ η Fix τώρα έχει φύγει ένα βάρος, ρε παιδί μου. Ναι. Και έχει φύγει με τη θετική έννοια το βάρος. Ναι. Από εκεί και πέρα κοιτάμε μόνο μπροστά. Αυτό. Μόνο μπροστά. Και ο Αλέξανδρος έκανε δηλώσει το δωμάτιο, είδες τι είπε. Όχι. Είπε ωραία πράγματα για τα κλασικά, όχι. Πιστεύει στην ομάδα του τέλος πάντων πολύ και λέει ότι δεν θα έχουμε θέμα σε αυτόν τον όμιλο. Α. Ναι, εντάξει, είπαμε ότι η Fix γενικότερα δεν είναι θέμα ρόστερ, είναι θέμα μόνο της διαιτησίας. Άμα γίνονται προβλήματα, αυτή η διαιτησία μόνο. Δεν ευθύνονται αυτοί σε τίποτα. Αυτά τα σχόλια εσύ κάτι δεν οπότε, οκ. Okay. Εγώ θα πω ότι από εδώ και πέρα πάμε μόνο μπροστά. Δεν θα πω τίποτα ναι, άλλο. Ναι. Εντάξει, αυτά. Βελούδινα σφυριά. Oh. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο what if τώρα. Ναι. Εγώ πιστεύω θα δυσκολευτούν αρκετά, γιατί θεωρώ ότι είχαν τη Μάστερ διαφορετικά στο μυαλό τους. Θεωρείς ότι είναι λίγο πιο soft ομάδα. Ναι. Την είχαν λίγο αλλιώς τη Μάστερ στο μυαλό τους. Θα θέλουν χρόνο. Θα βρουν πατήματα, αλλά θεωρώ πιο μετά. Θα κάνουν και κάποιες προσταφερές επίσης, θεωρώ. Δηλαδή, είναι κόσμος που έχει παίξει πολύ μπάσκετ. Ναι. Δεν είναι ότι έχουμε μαζευτεί και έχουμε έρθει απλά να παίξουμε, αλλά θα χρειαστεί χρόνο, γιατί παίζει τώρα και με έμπειρες ομάδες. Εννοείται. Δηλαδή, από όλες αυτές είναι στο πρωτάθλημά μας και ατομικά και συλλογικά είναι οι πιο άπειροι. Ναι. Εκεί δηλαδή okay. Θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί απέναντι στους άλλους.
Ναι, για εδώ, με τις συνθήκες εδώ, ξέρω πώς το λες. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι. Αυτό. Και αυτό που λες είναι το what if. Ναι, θέλω να δω. Δηλαδή, το roster στα χαρτιά είναι καλό. Δηλαδή, μιλάμε για παίχτες που έχουν πολλή εμπειρία. Mm. Και ξέρουν να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κτλ. Εμένα μου αρέσει σαν εικόνα αυτό που έχω δει στην αρχή. Θέλω να δω τι θα γίνει. Οκ. Okay. Περσοφάρα. Καινούρια σηματάρα. Πέρα από τα υπόλοιπα, ο Νίνος είναι στην καλύτερη φάση του. Ναι. Και μαζί με νομικό και κοροπούλι και όλα αυτά δυνατή πολύ. Πήγαν να κάνουν και μεγάλη έκπληξη. Scripts. Μεγάλη έκπληξη. Τους έφαγε η Μαρμάγκα για άλλους λόγους. Ναι. Ήταν άτυχη αυτή για άλλους λόγους. Ναι. Δεν πειράζει. Έχει βάλει όμως ένα σούτο νομικός από πάνω. Το έχει παίξει το CNN οριακά. Οριακά το CNN. Okay, έχει λιγότερα παιχνίδια Πρεσόφ. Εννοείται δεν ισχύει τώρα αυτή η θέση που βλέπουμε εκεί. Θα ανέβει η Πρέσο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρώτη τριάδα. Όχι, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Σίγουρα δεν θα είναι εκεί. Θα ανέβει στα πάνω. Μόλις παίξει δύο πολύ παιχνίδια, θα σου πω. Θα έχω λίγο πιο καθαρή εικόνα. Οκ. Okay. Η Deportivo και αυτή έχει λίγα παιχνίδια. Αλλά εγώ έχω πει για την Deportivo ότι δεν έχει την ίδια έγκλη. Αλλά τα αποτελέσματα τα παίρνει. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Ναι. Κοίτα, τώρα ήταν σε ένα μάθο νομίζω με τους Φίξ που πήγε παράταση, έγινε χαμός εκεί πέρα, αλλά... Είπε ο Γιάννης ο Μαρινάκης ότι έτσι είχαμε πάει με τη Thunder, το είχαμε χάσει εκείνο το παιχνίδι, δεν την ξαναπατήσαμε τώρα, το πήραμε αυτό το μάτς. Ναι. Το σχολές δηλαδή και μόνος του. Ναι. Εντάξει, η Deportivo δεν είναι στα κυβικά που ήταν, εγώ πιστεύω. Αλλά έχει πολλή εμπειρία, έχει καντάρια. Νιώθω ότι έχουμε... Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια αλλαγή στη Black Friday. Κάποιον θα φέρουν, τέλος πάντων. Δηλαδή, κάτι μου λείπει. Εντάξει, πολύ κόσμο ξέρω, Γιάννης. Κάτι θα φέρει, γι' αυτό σου λέω. Γιατί, κάνει κάτι, αλλαξοτέτοιες, μην πω τη λέξη, από το ένα πρωτάθλημα στο άλλο, από έτσι, από εδώ, από εκεί, ανάλογα τι του λείπει. Θα δούμε. Είναι μια έκπληξη κάθε φορά. Μια έκπληξη την Deportivo. Και ολοκληρώνουμε με τη Thunder. Κουνάει το κεφάλι μου. Ναι, το... κουνάει το κεφάλι του. Δεν ακόμα. Είναι κατηγορία Lionman. Ναι. Φωνάζουνε βοήθεια κι αυτοί. Παρότι είναι μεγάλο όνομα σαν τους Lionmen στη Master. Ναι, και δεν είναι το ίδιο κακή με τους Lionmen, σε καμία περίπτωση. Είναι καλύτερα από τους Lionmen. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα τίποτα. Δηλαδή, είναι σερίτες που έχουν κάνει. Το φάντασμα του κλίμου είναι από πάνω τους, έτσι. Πρέπει λίγο να λύσουν αυτό, να βρουν παίκτη, να αλλάξουν λίγο το παιχνίδι τους, να βρουν λίγο τι φταίει, να το διορθώσουν. Ναι, συμφωνώ. Είναι κακή εικόνα αυτή για αυτά. Είναι κακό φεγγάρι. Επίσης, λίγα παιχνίδια αυτή τη Master έχουν δώσει. Αλλά δεν πείθουν βασικά. Αυτό ναι. Είναι το πρόβλημα. Ότι δεν βγάζουν είναι αυτή η εικόνα τη σκληράδα. Που είχαμε και στο δεν βγάζουν αυτή τη σκληράδα που έπρεπε. Δηλαδή τώρα έχουν παίξει με τον Αριστεό και έχουν φάσει 30 πόντους. Ναι. Που είναι μια ομάδα παιδί που υπάρχει συνθήκε και θα μπορούσαν να τη χτυπήσουν γιατί παίζουν ένα μπάσκετ επαφή κι αυτοί. Ναι. Τι να σου πω. Πρέπει να γίνει. Να πατήσουν το ρεκτιφιέ. Πρέπει να γίνει ρεκτιφιέ. Εντάξει. Αυτά τα ολίγα. Τα ολίγα. Τι, κάνουμε εισαγωγούλες τώρα. Γιατί το πρωτάθλημα τρέχει να κάνουμε λίγες εισαγωγούλες. Και μετά θα πάμε στα hot στο takes. Ναι, στα ναι. Hot takes. Έτσι σ' αρέσει να το λέμε. Hot takes. Hot takes μετά μα τα έχει πρίξει. Hot takes, να κάνουμε hot takes. Να κάνουμε hot καλά. Takes. Όταν θα γίνει χαμός, θα μου λες μετά έχεις δίκιο Βασίλη και τέτοια. Πάντα τώρα, Βασίλη μου, σου έχω δώσει ήδη δίκιο σήμερα. Έτσι, ναι. Παραδέχτηκα. Παραδέχτηκα, σου έδωσε το χέρι μου. Ισχύει. Όποιο έχει κάτσει δίπλα μου, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Νιώσε λίγο την τιμή να περνάει από μέσα σου. Ναι, με φωτίζει τώρα ένας μεγάλος λαπτήρας από το κεφάλι μου, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Ολίγα δεν θα πω γιατί δεν είναι ολίγα. Κολλάτε στην κίνηση. Τι θα κάνετε, θα ακούτε ραδιόφωνο. Πόσο είναι να ακούς ραδιόφωνο, τι να ακούς. Θα βάζεις αυτό να ακούσεις μια ωρίτσα, παπ, τελείωσες. Μια χαρά. Λοιπόν,
Ευχόμαστε να δούμε πολλές ανατροπές. Ευχόμαστε να πάμε κουβάδες. Δεν θέλουμε να... Πολλές φορές δεν θέλουμε να επιβεβαιωνόμαστε. Γενικά. Αυτό θα πω μέχρι την επόμενη φορά. Ναι. Το επόμενο Σάββατο δηλαδή. Ναι. Είναι φιλιά πολλά και πολύ, πολύ μπάσκετ. Κάθε σε αυτό το λέμε. Κάθε φορά. Ναι, ναι. Είναι το μότο μου, ρε φίλε. Αυτό λέω. Αρέσει. Είναι η υπογραφή μου. Έτσι. Σ' αφήνω. Πες το τελευταίο, να το κλείσουμε αυτό. Δεν το ξαναλέω, τέλος. Ωραία, εντάξει. Τα λέμε από μένα, γεια σας.